Έχουμε όμω και νέα στοιχεία γιατί άλλο για τον καθημερινό α, εφιάλτη, ε, για, την, για, τον εφιάλτη τη ακρίβεια. Παύλο Πανταζόπουλο εδώ μαζί μα στο στούντιο κομίζει τι συγκριτικέ τιμέ πηγή Eurostat σε βασικά προϊόντα α, σε Ελλάδα και άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Παύλο. Καλημέρα, Νικόλ. Καλημέρα, κυρίε και κύριοι. Λοιπόν, είχαμε τα στοιχεία τη Eurostat που δίνουν τον πληθωρισμό στο 2,9% μειωμένο σε σχέση με τον Οκτώβριο κατά μάλλον του Οκτωβρίου ήταν 3,8%, ο ετήσιος πληθωρισμός πάντα, ωστόσο ο πληθωρισμός των τροφίμων για τον Νοέμβριο είναι στο 8,8%. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε συγκριτικά... Αυτά στο σύνολο της Ευρωζώνης πάντοτε. Ναι, ακριβώς. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τα συγκριτικά στοιχεία, τι συμβαίνει στα τρόφιμα στην Ελλάδα και τι συμβαίνει στην Ευρωζώνη. Θα δούμε δυστυχώς ότι σε 17 κατηγορίες, εμείς έχουμε επιλέξει τις 8 πιο υψηλέ. Είμαστε πρωταθλητέ στην ακρίβεια και στι ανατιμήσει. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Κάποιοι έχουν και μεγάλε διαφορέ. Το ελαιόλαδο στην Ελλάδα είχε ανατίμηση 54,5%, ενώ στην Ευρωζώνη η αύξηση των τιμών ήταν τη τάξη του 52,4%. Στα λίπητα φυτικά, στην Ελλάδα είχαμε αύξηση 31,6%, στην Ευρωζώνη είχαμε λιγότερο από το μισό ποσοστό, 12,4%. Το χοιρινό κρέα στην Ελλάδα είχε αύξηση 14,4%, ενώ στην Ευρωζώνη πάλι πολύ μεγάλη διαφορά, 5,9% μόλι η αύξηση. Αν προχωρήσουμε λίγο παρακάτω, στο τυρί, θα δούμε ότι η αύξηση στην Ελλάδα ήταν 10,1%, ενώ στην Ευρωζώνη μόλι 3,5%. 5 η αύξηση στην Ελλάδα, ενώ στην Ευρωζώνη 5,1% και στα αυγά, αμέσω μετά, 8,2% η αύξηση στην Ελλάδα, ενώ η ανατίμηση στην Ευρωζώνη 4,2%. Και αυτά δεν είναι όλα τα προϊόντα, όλα τα τρόφιμα. Υπάρχουν και άλλα. Συνολικά 17 κατηγορίες τροφίμων είμαστε μπροστά με μεγαλύτερη αύξηση. Τα περισσότερα από αυτά να επισημάνουμε είναι βασικά είδη διατροφή, είδη πρώτη ανάγκη σε διατροφικό Uh, επίπεδο, βλέπουμε ότι υπάρχουν σε πολλά προϊόντα, <κοί> να την ξαναδούμε αυτή την κάρτα και να την κρατήσουμε γιατί είναι πολύ uh, ενδικτική του τι ακριβώς uh, συμβαίνει, Βλέπουμε ότι οι διαφορέ είναι τεράστιε, πάνω από 50% mm. η διαφορά υψαλίδα τη ανατιμήσει μεταξύ Ελλάδα και Ευρωζώνη. Ε, και νομίζω ότι είναι μια κάρτα η οποία ε, χρήζει απαντήσεων από όσου mm. επιμένουν να μα λένε ότι το φαινόμενο τη ακρίβεια είναι παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό και όχι μόνο ελληνικό. Ναι, είναι, αλλά η διάστασή του στην Ελλάδα έχει αρχίσει πλέον και παίρνει σκανδαλώδει ε, διαστάσει. Να πούμε ότι ο Πρωθυπουργό επιμένει στου ελέγχου και στον έλεγχο τη κερδοσκοπία και Στι εισοδηματικέ ενισχύσει, σαν μέτρα κατά τη ακρίβεια. Ναι. Ε, καλά είναι αυτά τα μέτρα. Ε, σε ό,τι αφορά του ελέγχου, καλό θα ήταν να πάνε σε ακόμα μεγαλύτερο ε, βάθο και καλό θα ήταν επίση να αρχίσουμε να μιλάμε ανοιχτά για τι πρακτικέ καρτέλ που υπάρχουν στη χώρα μα ε, και για το πώ διαμορφώνονται τα περιθώρια κέρδου από πολύ μεγάλε εταιρείε. Γιατί εδώ βλέπουμε παύλο προϊόντα τα οποία δεν τα βλέπουμε τώρα με το brand του καθενό, αλλά πολλούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Ναι. Και υπάρχει το φαινόμενο η ίδια εταιρεία να έχει αυξημένη, πολύ πιο αυξημένε τιμέ στην Ελλάδα σε σχέση με τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Γερμανία, χώρε με πολύ ψηλότερη αγοραστική δύναμη από τη χώρα μα. Έχει δίκιο και όταν έφτιαχνα αυτή την κάρτα, και εγώ αυτό σκεφτόμουν ότι είναι προ εξέταση του κατά πόσο τελικά ο πληθωρισμό και ακρίβεια είναι εισαγόμενο φαινόμενο. Αυτό είναι ο προβληματισμό ο βασικό. Ναι, ένα ερώτημα το οποίο το θέτουμε και απάντηση δεν παίρνουμε εδώ και τουλάχιστον 1,5 χρόνο τώρα. Είχαμε και μια αναθεώρηση για την ανάπτυξη από την ναι, DBRS, DBRS το διεθνή οίκο. Λοιπόν, ε, η DBRS υποβάθμισε. Ε, λίγο τι προβλέψει για την μεγέθυνση τη ελληνική οικονομία και το 2024. Βλέπουμε εδώ τη σχετική κάρτα. Η ανάπτυξη για το 2023, σύμφωνα με τον Νίκο Αξιολόγηση, θα κλείσει στο 2,2%. Το 2024 θα κλείσει τελικά στο 1,3% αντί 1,5% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη. Ενώ το 2025 θα ξανααυξηθεί λίγο και θα φτάσει στο 2%. Τώρα, αυτή η υποβάθμιση οφείλεται στην μείωση των εισοδημάτων, στη χαμηλή εισοδηματική δύναμη, α το πούμε, και στη νομισματική σύσφυξη σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που συμπιέζει τι οικονομίε των νοικοκυριών. Πιο αισιόδοξη από την DBRS, πάντω, παραμένει η Τράπεζα τη Ελλάδος με βάση την ενδιάμεση έκθεση του κ. Στουρνάρα, έτσι. Ακριβώ, η οποία δίνει ότι το 2023 η ανάπτυξη θα είναι στο 2,4% και στο 2,5% για τη διετία 24 και 25. Επίση, είναι σχετικά αισιόδοξη για τον πληθωρισμό που το 2023 3. Η έκθεση της Τράπεζας Ελλάδος εκτιμά ότι θα κλείσει στο 4,1% Ενώ μέχρι το 2026 θα έχουμε πετύχει το στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας του 2% Από ανάπτυξη λοιπόν συγκριτικά με την υπόλοιπη ευρωζώνη καλά πάμε Από ακρίβεια μάλλον από το κακό στο χειρότερο πάμε παρά την πτώση του πληθωρισμού Και σε αυτό το περιβάλλον περιμένουμε ε, τι απόψινες αποφάσει, Εάν υπάρξουν έτσι ε, του ΕΚΟΦΗΝ για το τι δημοσιονομικό πλαίσιο θα διέπει τη ζωή μας από το 2024.